Να σας πω κάτι για αυτά που μας κάνανε εκεί πέρα. Ουσιαστικά μας είχαν καθιστούς, μας είχαν με τα όπλα από πάνω. Δεν μας δώσαν να φάμε, δεν μας δώσαν να πούμε. Προσωπικά εγώ πέρασα πάνω από 10 σωματικούς ελέγχους. Μας δίσανε κανονικά. Μας περνάγανε από μηχανήματα. Μας κάνανε ανακρίσεις. Όταν απαντάγαμε ότι θέλουμε δικηγόρο και επαφή με την πρεσβεία, απλά γελούσαν και προχωρούσαν στην επόμενη ερώτηση. Πώς απαντάγαμε το ίδιο, συνεχίζαν με την επόμενη ερώτηση. Μας απειλούσαν ότι θα μας βάλουν φυλακή. Γενικότερα υπήρχε ένα καθεστώς του ότι δεν ξέραμε εμείς τι θα μας κάνουν. Και υπήρχε μια άγνοια του τι θα απογίνουμε τελικά. Μας ζητούσαν να υπογράψουμε χαρτιά τα οποία δεν ήταν μεταφρασμένα στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Ήταν Ισραηλινά, τα οποία, εβραϊκά δηλαδή, τα οποία δεν τα καταλάβαινε κανείς. Ζητούσαμε μετάφραση, δεν υπήρχε καμία μετάφραση, δεν υπήρχε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Μας περνούσαν σωματικούς ελέγχους, ιατρικούς ελέγχους, μας βγάζαν φωτογραφίες, μας πήρανε κινητά, φωτογραφικές, λάπτοπ, όλα τα προσωπικά υπάρχοντα. Γενικώς εγώ γύρισα εδώ πέρα μόνο με αυτά που φοράω. Με αυτά που φοράω και τα χαρτιά μου, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα μας τα πήραν. Και γενικότερα υπήρχε μια έτσι προκλητική στάση απέναντί μας του μη μιλάτε και πολύ, ας πούμε, γιατί θα έχετε πρόβλημα. Μας κλείσανε φυλακή μια μέρα, το άτομο που γυρίσαμε, σε ένα κελί με 20 άτομα. Δεν φάγαμε καθόλου, δεν είχαμε τίποτα. Δεν μπορούσαμε καν, ας πούμε, να καπνίσουμε κάποιοι που θέλαμε να καπνίσουμε. Γενικότερα είμαστε σε μια εξαθλειωμένη κατάσταση, σε ένα εξαθλειωμένο κελί. Δεν ξέραμε τι θα απογίνουν, ήρθαν το πρωί, μας πήρανε και μας πήγανε ξαφνικά στο αεροδρόμιο χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση, χωρίς να έχουμε καμία επαφή με την πρεσβεία, χωρίς τίποτα. Μας κάνανε γενικότερα ένα ψυχολογικό πόλεμο και το κυριότερο ήταν ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία μας τραβάγανε βίντεο. Με την εισβολή που έγινε στο Ελεύθερη Μεσόγειος, κάποια άτομα προσπάθησαν να βάλουν το σώμα τους ως ανθρώπινη ασπίδα για να εμποδίσουν τους πεζοναύτες να μπουν στη γέφυρα. Αυτά τα άτομα υπέστησαν ηλεκτροσόκ, τους ρίξανε με πλαστικές σφαίρες στα πόδια. Συγκεκριμένα ο Μιχάλης ο Τικτόπουλος του κάνει ηλεκτροσόκ 2 φορές. Τον Γιώργο τον Καρατζά του κάναν 4 φορές ηλεκτροσόκ και του ρίξαν και πλαστικές σφαίρες στα πόδια. Κάποια άλλα άτομα όπως το Βαγγέλη το Μπισία, από ό,τι άκουσα δεν το είδα, αλλά από ό,τι μου είπανε 4 άτομα της αποστολής που το είδαν, ήταν μπροστά, πρέπει να άρχισαν να τον βαράνε πάνω από 100 άτομα στο λιμάνι. Άρχισαν να τον μιτζάρουν 100 αστυνομικοί στο λιμάνι και μαζί και τον Καρυπίδη. Αυτά δούμε να σου πω. Είμαι καλύτερος που γύρισα, αλλά στεναχωρημένα, διότι δεν καταλαβαίνω αυτό που είχαμε σχεδιάσει στην Αρχή. Αυτό που είχαμε σχεδιάσει από την Αρχή, την μπορείτε να χάσει στη Γάζα. Αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί. Αυτό ήταν λοιπόν ο σχεδιασμός, ο οποίος στο κομμάτι των αυτάω στα πράγματα, θεωρούμε ότι δεν καταφέραμε. Το υπόλοιπο κομμάτι ότι ανοίχθηκε όλο αυτό το θέμα προς τα έξω. Το μικρόφωνο μπορεί να χρησιμοποιήσετε. Δείχθηκε το πρόσωπο του κράτους του Ισραήλ σε όλο το μεγαλείο. Αυτό που είδαμε όταν φτάσαμε στο Ισραήλ, συμμετέχω πάρα πολλά χρόνια στα κοινά, δεν το έχω ξαναδεί. Σε μία τέντα πλαστική, αυτό που ανέφερε προηγούμενα ο Μιχάλης, έχουν τον Βαγγέλη τον Πισία, ο οποίος αρνείται να του πάρουν αποτυπώματα γιατί θεωρεί ότι έχει συλληφθεί παράνομα, δεν αναγνωρίζει νόμιμη διαδικασία, το χτυπάνε ενέσεις, το χτυπάνε κάτω, δεν ξέρω πώς θα πω το παράγανε, δεν μπορούσαμε να δούμε, μπροστά ήταν πάνω από 200 άτομα. Ήταν μια κατάσταση όχι τρομοκρατία, δηλαδή είναι κάτι το ασύλληπτο, αυτό κράτος είναι ένα στρατοκρατούμενο κράτος. Δεν το έχω ξαναδεί πουθενά αυτό το πράγμα. Είναι μια κατάσταση φρίκης. Ας αναφερθούμε λίγο στο ιστορικό πώς ξεκινήσαμε. Αυτό το βιβλίο προδόθηκε στην Ελλάδα. Αυτά τα πράγματα που είχαν μέσα, που έχει το καράβι μέσα, ήταν δύο μηχανήματα φαλάτων, που ήταν σε δύο κοντέινερ, τούβλα και κεραμίδια, σάκι και σκηνές για στέγαση, 50 προκατασκευασμένα σπίτια, 240-250 περίπου ηλεκτροκίνητα αμαξίδια για ανάπηρους. Υγειονομικό υλικό, γάζες, φάρμακα κτλ. Σχολικές τσάντες.
αυτά ήταν τα όπλα που πήγαμε να δώσουμε στους ανθρώπους. Ελεγμένα όλα από τα τελωνία και από τη λιμεναρχία. Υποστήκαμε μεγάλο πόλεμο για να φορτωθεί το καράβι. Είχαμε μεγάλη συμπαράσταση από τους μελεγάτες του Πειραιά, που αρχίσανε, δουλέψανε χωρίς αμοιβή μέρες ολόκληρες για να φορτωθεί το καράβι. Είναι πραγματικά δύσκολη δουλειά και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Φτάσαμε λοιπόν να φορτώσουμε το καράβι, αντιμετωπίσαμε σε όλη τη διάρκεια, σε όλο το ταξίδι μέχρι να φτάσουμε στις πηγές, στη Ρόδο που φύγαμε, προβλήματα στις λιμενικές αρχές, από το επίσημο ελληνικό κράτος, τα οποία έπρεπε με τρομακτική πίεση να τα ξεπεράσουμε, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Είχαμε τα υπόλοιπα πλοία, να σας ενημερώσω ότι υπήρχαν 6 πλοία, το τουρκικό, το μεγάλο, το κουραζερόπλοιο που είχε πάνω από 150-160 άτομα. Υπήρχαν 3 φορτηγά πλοία, το ένα ελληνικό και 2 τουρκικά, τα οποία ήταν φορτωμένα με τσιμέντο και σίδερα. Και υπήρχαν και 2 μικρά πλοία ακόμα, συνοδείας με κόσμο, 2 μικρά τουριστικά σκάφη. Περίπου 4 ώρα, λίγο μετά τις 4 το πρωί, είχαν αρχίσει να ενοχλήσουν από ώρα, τους βλέπαμε στα ραντάρ από μακριά τα πολεμικά πλοία να πλησιάζουν. Μετά τις 4 επιτεθήκανε καταρχάς στο κουραζερόπλιο, μια κατάσταση απερίγραπτη, να χάνεται το πλοίο από τα μάτια μας το μισό μίλι από τους καπνούς και από τα κρυγόνα και από τους πυροβολισμούς, το μαδίμα τώρα με πραγματικά πειρά. Δεν ξέραμε εκείνη τη στιγμή ακριβώς τι γίνεται, ούτε είχαμε πληροφόρηση, σήμερα μάθαμε ότι έχει νεκρούς. Και ακόμα ίσως να μην έχει καταλήξει πόσο πραγματικά είναι νεκροί. Σημειωτέων οι άνθρωποι που είχαν ανέλει δική μας το καράβι για κάποιες συναντήσεις μας είπαν ότι μέσα είναι γυναίκες και παιδιά. Δεν υπήρχε περίπτωση, καμία περίπτωση όπλα και αυτά που ίσως είχε το Ισραήλ. Αντίσταση προφανώς θα υπήρχε και έπρεπε να υπήρχε. Ήταν μια παράνομη ενέργεια. Ήμασταν πάνω από 70 μίλια από την ακτογραμμή, έξω από κάθε έννοια χωρικού ύδατος. Έξω, τελείως. 70 μίλια. Όταν... Δεν ξέρω, εγώ θέλω. Εντάξει, πάνω από 70 μίλια. Θα σας πω ότι κάναμε γύρω σε 9,5 ώρες μέχρι που πλησιάσαμε στο Ασδότ. Συγγνώμη, είναι καταγεγραμμένο αυτό και έχει αποτυπωθεί στα ίχνη. Στο χάρτη. Και παρακαλώ με την κυρία να το κάνει στο αθόρυβο. Μετά από αυτό επιτεθήκαν στα τουριστικά σκάφη και τελευταία σε εμάς, εμείς δεν σταμάτησαμε την πορεία μας. Είχαμε συνέχεια απειλές από το ναυτικό, το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ, ότι σταματήστε, θέλετε σε εκείνο τη ζωή σας, είστε απογορευμένοι περιοχή κτλ. Ζητήσαμε, είχαμε μόνο μία κοινωνία το πρωί για να μάθει το στίγμα, το οποίο το ήξερε το στίγμα, η ελληνική κυβέρνηση. Ζητήσαμε να μας δώσει εντολές η ελληνική κυβέρνηση για το πλοίο και η ελληνική σημαία, το Ελεύθερη Μεσόγειο. Δεν είχαμε καμία απάντηση γι' αυτό. Προχωρήσαμε κανονικά στην πορεία μας, με κατεύθυνση νότια και κάποια ώρα γύρω στις 5 παρά, δεν θυμάμαι ακριβώς, 5 παρά δεκάλεπτο είναι τέταρτο. Εκείνη την ώρα λοιπόν μας επιτεθήκαν 3 φουσκωτά σκάφη. Εμείς τη μόνη αμυντική ενέργεια που είχαμε κάνει είχαμε βάλει συνατόπλευμα καθωτό γύρω-γύρω περιμετρικά στο κουπασί του καραβιού και 2 κομμάτια πάλι συνατόπλευμα κάθετα μπροστά στο προσινό αμπάρι για να εμποδίσουμε από την επίθεση από τον αέρα ή από τη θάλασσα. Αυτό φασικά ήταν ανέφικτο. Δεν προβάλαμε αντίσταση όταν ανεβήκα στο καράβι. Χτυπηθήκαμε, τα είπε προηγούμενα ο Μιχάλης, με πιστόλια που βγάζουν που κάνουν ηλεκτροσόκ και με σφαίρες πλαστικές. Κρατηθήκαμε όμοιροι σε απαράδεκτες συνθήκες, και για την προσωπικότητά μας και για την ψυχολογική μας κατάσταση. Όταν φτάσαμε στο λιμάνι του Ασδότ, η κατάσταση ήταν απερίγραπτη. Ήταν μια διαδήλωση από αστυνομικούς. Είναι απίστευτο το πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε σε. Όσοι είμαστε εδώ πέρα, στο ίδιο χώρο ήταν αστυνομικοί. Έτσι. Με απειλές θα πάτε φυλακή, ή θα φύγει, ή θα πάτε φυλακή κτλ. Δεν μας δεχόντουσαν να μιλήσουμε. Είχαμε δικηγόρο, ακτιβίστρια Ισραηλινή που μπορούσε να παρέσει νομική βοήθεια. Ζητήσαμε να μιλήσουμε την πρεσβεία, μας παρανοιόντουσαν. Μια κατάσταση πραγματικά τρομοκρατία. Έξω από κάθε όρια, από τα κάθε όρια νομιμότητας. Αλλά αυτό εξάλλου είναι το Ισραήλ. Αυτό που εμένα προσωπικά με στενοχώρησε, έμαθα γινόταν σήμερα η δική μου, ήταν η οικογένειά μου, χθες την πορεία χτυπηθήκανε άσχημα φοβερή χρήση δακρυγόνων. Αυτή είναι η συμπαράσταση ελληνικής κυβέρνησης απέναντι σε εμάς που πήγαμε να πάμε την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.